δημιουργία, η δόξα της φύσης, η απέραντη δύναμη της γης να γεννάει. Εδώ ένας μπορεί να βυθιστεί στην ομορφιά, στο μεγαλείο, σιωπηλά. Βαθιά στο δάσος της Ρωσίας αρχίζει η ιστορία μας, ενός του οποίου η ζωή έδειχνε τη δύναμη του Θεού να μεταμορφώνει τον κόσμο μας, η ιστορία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ, ένας από τους πιο αγαπημένους Αγίους της Ρωσίας, έζησε στην καρδιά αυτού του δάσους πριν 200 χρόνια. Η ζώσα πραγματικότητα του πνεύματός του φαίνει δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Αλλά αυτή η αναγέννηση μας έρχεται μέσω του πόνου και του βασάνου του παρελθόντος της Ρωσίας. Στην περιοχή του Σάροφ, 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, ήρθε ο Άγιος Σεραφείμ το 1778, επιδιώκοντας να αφιερωθεί στο Θεό. Αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορετική όψη στην περιοχή. Μετά έναν αιώνα και μετά το θάνατο του Αγίου Σεραφείμ, το μοναστήρι και η γύρω περιοχή έκλεισαν. Το 1946, σε αυτό το μυστικό χώρο, ο Στάλιν διέταξε τη δημιουργία του ισχυρότερου όπλου καταστροφής τότε γνωστό στον κόσμο. Το μέσο να εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης όλη την ανθρωπότητα, να καταστρέψει όλη τη δημιουργία. Η ατομική βόμβα. Αλλά υπάρχει μια δύναμη ισχυρότερη από την καταστροφή. Ο Αλέξη Φεντόροφ, ένας φυσικός που εργάζεται στις εκρητικές ύλες και στην τεχνολογία λέιζερ στο πυρηνικό ερευνητικό ίδρυμα στο Σάροφ, έχει έρθει να γιορτάσει Πάσχα στο καθεδρικό ναό με τους δύο του γιους. Ο Άγιος Σεραφείμ είπε ότι ο σκοπός της ζωής είναι για ολόκληρο τον κόσμο να ομολογήσει, για να πει «Ναι, έχουμε αμαρτάνει», για να φτάσουμε το ουράνιο βασίλειο. Αυτό είναι η έννοια της ζωής μας. Επειδή, όπως είπε ο Άγιος Σεραφείμ, εάν η ψυχή ενός ανθρώπου είναι κρύα, είναι από το διάβολο. Ο Θεός είναι φωτιά. Όταν έγινε χριστιανός, είδε τη ζωή χρωματιστά. Πριν από αυτό, η ζωή ήταν είτε μαύρη, είτε άσπρη. Η δουλειά έδινε πολλά στον εγκεφαλό μου, αλλά όχι στην καρδιά μου. Εάν οι ψυχές μας στερμαίνονται από αγάπη, τότε δεν θα υπάρχουν πόλεμοι και μάχες. Θα υπάρχει ειρήνη και ευτυχία μεταξύ ανθρώπων. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε: «Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες θα βρουν κοντά σου τη σωτηρία». Γεννήθηκε το 1759 στο Κούρσκ σε οικογένεια εμπόρων στο νότο της Ρωσίας και οι γονείς του τον ονόμασαν Προκόρ. Σε ηλικία 19 ετών, η χειρευάμενη μητέρα του του έδωσε την ευλογία της να πάει στο μοναστήρι στο Σάροφ. Στο μοναχικό όρκο πάνω έλαβε το όνομα Σεραφείμ, το οποίο σημαίνει «αναμένη φλόγα». Ανακάλυπτε την εσωτερική φλόγα του Θεού που έκαιγε στην ανθρώπινη καρδιά. Μετά από 16 χρόνια στο μοναστήρι, ο Σεραφείμ επιδίωξε άδεια να γίνει ερημίτης για να ζήσει μια απόμερη ζωή αφιερωμένη στην προσευχή. Έζησε σε μια απλή ξύλινη καλύβα στο δάσος και τον συνόδευε σε όλες τις δραστηριότητές του η ακατάπαυστη προσευχή προς τον Ιησού. Με την καθοδήγηση της Μαρίας, της μητέρας του Θεού, ο Σεραφείμ στόχευε την ενότητα με το Θεό. Μπαίνοντας βαθύτερα στη σιωπή, μπήκε στην παρέα των πλασμάτων του Θεού. Σαν κι αυτά, πρόσφερε δοξολογία χωρίς λόγια. Το ίδιο το δάσος άρχιζε να τον καλοβλέπει. Όμως οι προσευχές του ξύπνησαν τις δυνάμεις του κακού. Μια άγρια αρκούδα ήρθε στην καλύβα του να τον τρομοκρατήσει. Αλλά ο Σεραφείμ έβαλε τους φόβους του στην άκρη και η αρκούδα έγινε στενός του σύντροφος, μοιράζοντας το καθημερινό του ψωμί. Προσευχήθηκε σε ένα βράχο για χίλιες μέρες και νύχτες, κατακτώντας όλους αυτούς τους πειρασμούς, το όνομα του Ιησού, η συνεχή του προσευχή,
έγινε η κατεύθυνση της ψυχής του. Σε αυτό το πέτρινο ιερό, η σάρκα του μεταγγίστηκε με πνεύμα, το σώμα του με φως. Αλλά οι δυνάμεις του κακού συνέχισαν να τον επιτίθενται. Μια μέρα πήραν ακόμη και ανθρώπινη μορφή. Τρεις ληστές ήρθαν, ψάχνοντας για χρήματα. Παρά τη σωματική του δύναμη, ήρεμα άφησε κάτω το τσεκούρι του και είπε: «Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε». Τον χτύπησαν άγρια και τον άφησαν για νεκρό. Πολλά από τα κόκαλά του ήταν σπασμένα και το κρανίο του ήταν σπασμένο. Επανακτώντας συνέστηση, σύρθηκε για βοήθεια. Μετά από ένα όραμα της Μαρίας, το σπασμένο σώμα του άρχισε να θεραπεύεται. Οι ληστές κλήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, αλλά ήρθαν στο Σεραφείμ και τους συγχώρησε, σωζοντάς τους από τιμωρία και προστατεύοντας τις οικογένειές τους. Καμπούρης τώρα, ανάπηρος για όλη του τη ζωή, φόρεσε ένα βαρύ σταυρό από σίδερο, σημάδι του βασάνου του Θεού μαζί μας, για μας. Συνέχισε να ζει στην ερημιά, σε πλήρη σιωπή, για 10 ακόμα χρόνια. Αποκριμένος στην αγάπη του Θεού, με ολόκληρο τον εαυτόν του, ο Σεραφείμ είχε αρχίσει να συμμετάσχει στις θείες ενέργειες του Θεού. Το 1815, κατόπιν οδηγίες από τη Μαρία, άνοιξε την πόρτα του κελιού του. Προσφέροντας χαρά στον κόσμο, η ακτινοβόλα σιγή του άγγιζε σιγά σιγά εκατομμύρια ζωές. Και έτσι, γνώση για το Σεραφείμ διαδίδεται σε όλη τη Ρωσία. Οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν για τα θαύματα και θεραπεία μέσω του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, προσκυνητές από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν εδώ να θεραπευτούν στην Αγία Πηγή του Σεραφείμ. Προσεύχονται σε αυτό το παρεκκλήσι πριν λάβουν τον αγιασμό. Φέραμε τα μπουκάλια να μπορούμε εμείς να πίνουμε το νερό και να πλένουμε με αυτό και τα πρόσωπά μας και να μπορούμε να το πάρουμε επίσης στο σπίτι. Και θα πίνουμε νερό και στο σπίτι. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι έχουν θεραπευτεί εδώ. Έρχονται με όλες τις ασθένειες, και πνευματικές και φυσικές. Και ερχόμαστε εδώ να πλαινόμαστε, να μπορούμε να ανανεωθούμε, να θεραπευόμαστε. Έλα, πρέπει να κολυμπήσεις. Είναι καυτό, ειλικρινά. Αυτό πραγματικά καίει. Πολύ καλό. Είναι δύσκολο να εκφραστείς με λέξεις. Πρέπει να το δοκιμάσεις εσύ ίδια. Έλα, πρέπει να κολυμπήσεις. Η δύναμη του ύδατος του Σεραφείμ είναι μεγάλη. Στα νιάτα της, η μπάμπουσκα Άννα θεραπεύθηκε ως εκθαύματος μετά από μια σοβαρή ασθένεια. Είχα ένα όνειρο και υπήρχε μια πηγή στα όνειρά μου. Και ο Άγιος Σεραφείμ είπε: «Πάρε λίγο νερό, θα σε βοηθήσει». Γύρω από τη γέννηση του Σεραφείμ, μια νέα χείρα, μητέρα Αλεξάνδρα, είχε αρχίσει μια μικρή μοναχική κοινότητα γυναικών στο χωριό Ντιβέγεβο, όχι μακριά από το Σάροφ. Στο θάνατό της, ο πατέρας Σεραφείμ φρόντισε με ιδιαίτερη προσοχή τις αδερφές της. Τους βοήθησε να χτίσουν μια νέα εκκλησία, στην οποία να προσεύχονται, και τους έδωσε έναν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο να ζουν. Αυτή η κοινότητα θα παρέμενε ανοιχτή για τον κόσμο. Σήμερα στο Ντιβέγεβο, οι αδερφές συνεχίζουν να κρατούν τις παραδόσεις που ο πατέρας Σεραφείμ τους είχε δώσει. Παραδόσεις για να τους οδηγήσουν στην πνευματική ελευθερία μέσω της υπακοής και της προσευχής.
μητέρα Κατερίνα, η ηγουμένη της κοινότητας, είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του καθεδρικού ναού. Όντως, μου άρεσε πραγματικά η ζωή στο μοναστήρι και θα ήταν δυνατό να πει κάποιος. Εάν ολόκληρος ο κόσμος θα μάθαινε για τις χαρές της μοναχικής ζωής, τότε όλες θα ερχόντουσαν στο μοναστήρι. Αλλά αν μιλούσες για την εσωτερική προσπάθεια στην ψυχή μιας μοναχής, τότε καμία δεν θα ερχόταν εδώ. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε: «Ευτυχής είναι κάποιος που περνά μία μέρα ολόκληρη, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον Διέβευο, διότι η Μητέρα του Θεού επισκέπτεται τον Διέβευο κάθε μέρα». Η Μητέρα Σεργία, η Ηγουμένη, είναι η εδώ αντιπρόσωπος της Μητέρας του Θεού. Είναι σημαντικό να ακολουθούμε τον κανόνα του Αγίου Σεραφείμ, διότι του δόθηκε από την ίδια τη Μητέρα του Θεού. Αυτή και οι αδερφές της ζουν σύμφωνα με τον κανόνα που άφησε ο Άγιος Σεραφείμ. Φυσικά ο Σταυρός που οποιαδήποτε ηγουμένη φέρνει είναι βαρύς, επειδή η ηγουμένη είναι αρμόδια για κάθε ψυχή στο μοναστήρι και θα πρέπει να απαντήσω ενώπιον του Θεού για την κάθε μία, έτσι ώστε να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σύμφωνα με τον κανόνα του Αγίου Σεραφείμ, η σωματική εργασία και η ανάγνωση των γραφών συμβάλλουν στην κράτηση ενός καθαρού μυαλού και σώματος. Γι' αυτόν, η υπακοή και η ταπεινότητα είναι η βάση της πνευματικής αύξησης. Μια νύχτα, ο πατέρας Σεραφείμ εμφανίστηκε σε αδελφές που έσκαβαν ένα χαντάκι. Με οδηγίες της Μητέρας του Θεού, είχε σχεδιάσει ένα μονοπάτι, το Κανάτκα, που περιβάλλει το έδαφός τους. Η Μητέρα Μαρία είναι μία από τις αδελφές που ζουν τώρα μέσα στο Κανάβκα. Περπατά αυτό το μονοπάτι καθημερινά. Ένα μέρος του κανόνα της ζωής που άφησε ο Άγιος Σεραφείμ. Προσευχόμενη σιωπηλά στη Μητέρα του Θεού. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι όποιος πει αυτές τις προσευχές 150 φορές θα τα βρει όλα εδώ και δεν θα είναι ανάγκη να πάει σε προσκύνημα στον Άθο, στα Ιεροσόλυμα ή στο Κίεβο. Ο Άγιος Σεραφείμ είχε επίσης αφήσει τρεις σημαντικούς νόμους να τηρήσει η κοινότητα. Ο πρώτος νόμος είναι για τις αδελφές να προσεύχονται συνεχώς μπροστά από μια εικόνα της Μητέρας του Θεού. Μια από τις αδελφές θα προσεύχεται όλο το 24ωρο. Θα βλέπει προς το καντήλι που πρέπει να είναι αναμένο 24 ώρες την ημέρα. Ένα κερί παραμένει αναμένο μπροστά από μια εικόνα του Χριστού 24 ώρες την ημέρα. Είναι ο παλμός της καρδιάς της ζωής εδώ. Μια αδελφή να προσεύχεται για την κοινότητα. Το καντήλι να είναι αναμένο για τη Μαρία. Ένα κερί προσευχή της προς το γιο της. Αυτή είναι η νόμη του Σεραφείμ. Σύμβολα που μας ενώνουν με τον Χριστό. Ο αναστήθηκε για μας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο πατέρας Σεραφείμ δεν ήταν ιεροκήρυκας, αλλά ζωντανός μάρτυρας της αφοσίωσης στο Χριστό και στη μητέρα του Μαρία. Πλησιάζοντας το θάνατό του, μίλησε σε ένα νεαρό άντρα που τον είχε θεραπεύσει, ο Νικόλαος Μοτοβίλοφ. Όλη του τη ζωή, ο νεαρός αυτός άνδρας επιθυμούσε να ξέρει το στόχο της χριστιανικής ζωής, αλλά κανένας δεν ήταν σε θέση να τον ικανοποιήσει με τις απαντήσεις του. Ο πατέρας Σεραφείμ του είπε: «Ο αληθινός στόχος της χριστιανικής μας ζωής είναι η απόκτηση του Ιερού Πνεύματος του Θεού». Καθώς που μιλούσε, το πρόσωπό του έγινε πιο φωτεινό και από τον εκτυφλωτικό ήλιο. Τα μάτια του έλαμψαν σαν αστραπή. Ο Μοτοβίλοφ δεν μπορούσε ακόμη ούτε να κοιτάξει το πρόσωπό του. Ο πατέρας Σεραφείμ του είπε:
Εσύ ο ίδιος λάμπεις ακριβώς όπως και εγώ. Και εσύ τώρα βρίσκεσαι στην πυρότητα του Πνεύματος του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο Μοτοβίλοφ αφέθηκε να αισθανθεί άπειρη χαρά και ζεστασιά στην καρδιά του. Μέσω της εμπειρίας του ήξερε τώρα την απάντηση στην απορία του. Γρήγορα μετά από αυτό, ο Σεραφείμ πέθανε, αλλά οι καρποί του πνευματικού του αγώνα παρέμειναν. Η φήμη του ήταν διαδεδομένη σε όλη τη Ρωσία και ακόμα πιο πέρα. Το 1903 αγιοποιήθηκε. Τα λείψανα του Αγίου τα προσκυνούσαν και ο Τσάρος Νικόλαος και η οικογένειά του παρευρέθηκαν στην τελετή. Οι δυνάμεις του Σκότους ήταν έτοιμες να χτυπήσουν πάλι. Το 1917 η Μπολσεβικική Επανάσταση οδήγησε σε μια επίθεση εναντίον όλου αυτού που ο Άγιος Σεραφείμ συμβόλιζε. Τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ κλάπηκαν. Το 1927 και τα δύο μοναστήρια, του Σάροφ και του Τιβέγεβο, έκλεισαν. Οι κανόνες του Αγίου Σεραφείμ είχαν διακοπεί και τα φώτα της εκκλησίας έσβησαν. Οι μοναχές πάρθηκαν μαζί βασανισμένες. Και σύντομα μετά τις έβαλαν σε μια βάρκα που βυθίστηκε. Από τις 1200 αδελφές, πολλές οδηγήθηκαν σε φορτηγά και κανείς δεν τις ξαναείδε ποτέ. Καθόμουν εδώ, κλαίγοντας. Βλέποντας το τι συμβαίνει, με δάκρυα να πέφτουν από το πρόσωπό μου σαν ποταμό. Αισθάνθηκα τόση θλίψη. Ήταν αδύνατο. Η καρδιά μου δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Θεέ, πώς είναι δυνατό να τους βοηθάτε? Σκεφτείτε, γιατί δεν τους τιμωρείτε? Και είναι εικόνες. Τι είδους άνθρωποι ήταν? Κομμουνιστές. Δεν πίστευαν τίποτα. Ο Άγιος Σεραφείμ είχε μιλήσει για αυτόν τον ερχόμενο καιρό στο φίλο του Νικόλαο Μοτοβίλοφ. Στις ημέρες αυτές οι τελευταίοι πιστοί θα αισθάνονται ότι τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, όπως και ο Χριστός αισθάνθηκε στο Σταυρό. Η χριστιανική δίωξη δεν είχε δηλωθεί ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατέλαβεν. Το 1947 το ίδιο το Σάροφ έγινε κλειστή πόλη. Στη ρώσικη ψυχή υπάρχει μια πεποίθηση ότι όπου ισχύει το κακό στο πιο έντονο εαυτό του, επίσης πρέπει να υπάρχει το μέγιστο αγαθό. Μερικοί μοναχοί και μοναχές κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Κρυμμένοι σε γύρω χωριά, συνέχισαν στα κρυφά στον τρόπο του Αγίου Σεραφείμ. Οι πιστοί της κλειστής πόλης του Σάροφ τώρα ελάτρευαν τη δημιουργία στο άδυτο του Θεού. Το δάσος, όπου και είχε κατοικήσει και είχε κτυπηθεί ο Άγιος Σεραφείμ, τώρα είχε γίνει η πράσινη εκκλησία. Το μοναστήρι στον κόσμο τώρα άρχιζε. Το 1990, καθώς που η κομμουνιστική κυριαρχία κατέρευσε στη Ρωσία, η μητέρα Κατερίνα εργαζόταν ως γιατρός στη Μόσχα. Ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες να έρθει να αποκαταστήσει τον Τιβέγεβο και να ξεκινήσει το μοναστήρι πάλι. Στον τελευταίο αιώνα, όταν άκμαζε η κοινοτική ζωή, υπήρχαν 1500 αδελφές. Τότε, κατόπιν, στη δεκαετία του 60 και του 70, υπήρχαν μόνο μερικά άτομα, ίσως δύο ή τρία. Αλλά αυτά τα δύο ή τρία έγιναν κοινότητα οι ίδιοι. Κράτησαν τη μοναχική ζωή, τους κανόνες, κανονισμούς και νόμους για όλη τους τη ζωή.
Από την κοινότητα που διασκορπίστηκε το 1927, μια αδελφή επέζησε για να βεβαιώσει αυτό που ήταν να συμβεί το επόμενο καλοκαίρι. Τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ βρέθηκαν στο Μουσείο του Αθεϊσμού στο Λένιγκραντ. Ένα κύμα χαράς απλώθηκε σε όλη τη Ρωσία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι χαιρετάγαν όταν τα έφεραν μέσω ολόκληρης της Ρωσίας για να στεγαστούν στο Ιντιβέγεβο. Είπε ο Άγιος Σεραφείμ: «Ελάτε στον τάφο μου με τις θλίψεις σας και θυμηθείτε ότι αγγίζει το Άγιο Πνεύμα είναι γεμάτο χαρά». Μεγάλη Παρασκευή στο μοναστήρι του Ιντιβέγεβο. Την πιο ιερή μέρα αυτή, οι πιστοί θυμούνται τα βάσανα του Χριστού στο Σταυρό. Όπως ήξερε ο Σεραφείμ, εκεί είναι ο Θεός, όταν πιο πολύ τον χρειαζόμαστε, μοιράζοντας το ανθρώπινό μας βάσανο, φαίνοντάς μας μαζί του με νέο τρόπο. Το Ιερό Σάββατο, όλη η δημιουργία βιώνει το μακροχρόνιο πόνο και βάσανο του τάφου. Είναι χρόνος αναμονής. Σιωπής. Πριν από τη χαρά του Πάσχα, σημάδι της ελευθερίας μας από την αμαρτία, όταν ανασταίνεται ο Χριστός από τα βάθη και βρισκόμαστε αναστημένοι μαζί Του. Ο Άγιος Σεραφείμ καλωσόριζε όλους με τον πασχαλινό χαιρετισμό «Η χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Χριστός Воскресе! Эти слова пасхальной радости говорил постоянно круглый год. Γιατί έλεγε αυτά τα πασχαλινά λόγια όλο το χρόνο, διότι βίωνε τη χαρά της αναστάσιμης ζωής σε αυτή τη ζωή. Το πνεύμα του Αγίου Σεραφείμ, ολοζώντανο στον Ιντιβέγεβο και την επανεκατάσταση των νόμων του, βρίσκεται πάνω από μια πνευματική αναγέννηση στη Νέα Ρωσία και μέσω της Ρωσίας για όλο τον κόσμο. «Η χαρά μου, Χριστός Ανέστη, μιλήστε μου όπως και μιλάτε στους ζωντανούς. Όλη σας η θλίψη θα περάσει, διότι ζω και θα ζω εις τους αιώνες». Ο Άγιος Σεραφείμ μιλούσε για το πώς ένα αναμένο κερί ανάβει άλλα κεριά, χωρίς να χάνει το δικό του φως. Οι κοσμικοί πλούτοι, έλεγε, όταν διανέμονται, μικραίνουν. Αλλά οι θεϊκοί πλούτοι, όταν μοιράζονται, αυξάνουν. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε.